Ομορφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. 7 Νοεμβρίου σήμερα, μαζί σας και πάλι συντροφιά με τους Αγίους και φίλους του αγαπημένου μας Χριστού. Με αυτούς που θυσιάσανε τα πάντα για τη χάρη και την αγάπη Του. Από αυτή τη χάρη και την αγάπη, ο χριστιανός θα πρέπει να παραδειγματίζεται και να την έχει ως οδηγό στη ζωή του. Να φωτίζεται από αυτή τη χάρη, να ενισχύονται τα έργα του και ο ίδιος και να προσπαθεί να ενισχύσει και τους αδελφούς του. Ο άνθρωπος σήμερα φαίνεται να λησμόνησε και να μην αναζητά επισταμένα το βαθύ νόημα της ζωής. Ενδιαφέρεται μάλλον για την εξέβρεση του επιούσιου άρτου και μικρή ή μεγάλη αύξηση του κέρδους. Στη μεγάλη δυσκολία των καιρών, για την οποία πολλά έχουμε πει σε κάθε εκπομπή μας, βασική σημασία έχει η βαθιά πίστη στο Θεό, η οποία χαρίζει στους πιστούς εμπιστοσύνη, κουράγιο, παρηγοριά και ελπίδα. Επίσης, οι ορθές διαπροσωπικές σχέσεις με αγαθή φιλία και καλή συζήτηση, φιλότιμη προσπάθεια, καλοσύνη και συμπάθεια τονώνουν και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να πνιγεί στη μοναξιά και να χτυπηθεί από την καταιγίδα της απελπισίας. Ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, έχει την ανάγκη όχι μόνο από το ψωμί, αλλά και από τη γεύση της ελευθερίας, της ειρήνης και της αγάπης. Δεν πρόκειται για ένα υπολογισμένο και συγκρατημένο ουμανισμό και αλτρουισμό, αλλά για την έκφραση της θυσιαστικής χριστιανικής αγάπης. Οι ανάγκες της ψυχής του ανθρώπου δεν νομίζουμε ότι πάβουν ποτέ. Οι ανάγκες αυτές δεν ικανοποιούνται από ένα πρόχειρο λόγο ή από συμβουλές τετριμένες, γνωστές και βιαστικές. Ίσως γι' αυτό αντιδρούν οι νέοι και απομακρύνονται από την Εκκλησία. Δεν είπα ότι δεν θέλουν και απορρίπτουν το μήνυμά της, αλλά ενοχλούνται από τον τρόπο. Έτσι κλείνονται στον εαυτό τους και ψάχνουν τη χαρά εκεί που σίγουρα δεν πρόκειται να τη βρουν ποτέ. Και μιλούμε για την νεολαία, γιατί ίσως πονούμε λίγο περισσότερο για τους νέους. Στην κατάσταση που προαναφέραμε, οι νέοι πέφτουν σε μία ανάρκη και δεν θέλουν να εξεγερθούν μερικές φορές ούτε να αναπτύξουν στοιχειώδη διάλογο, γιατί έχουν πικρά απογοητευτεί. Παρουσιάστηκε η Εκκλησία στη ζωή τους λίαν αυστηρή, απομονωμένη, μόνο να διατάζει, να απαγορεύει, να δημιουργεί ενοχές, να πιέζει και να μην ακούει. Φθάνει στην πλήρη απόρριψη του θεσμού της Εκκλησίας για όλα τα παραπάνω και ότι είναι ακατανόητη και σκληρή. Τα ενίοτε διαραίοντα εσωτερικά προβλήματα ορισμένων ταγών ίσως έχουν σκανδαλίσει, ίσως έχουν απομακρύνει. Όμως θα πρέπει να έχουμε μία καλή πρόθεση στη ζωή μας. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας μπορεί μεν να είμαστε σκληροί πολλές φορές, μπορεί μεν να φαίνεται στα μάτια των νέων ότι είμαστε μακριά τους, όμως πιστέψτε με, το λέω ως κληρικός, προσευχόμαστε στο Θεό για όλους και περισσότερο και για τους νέους. Οι νέοι, αν καταλάβουν την προσευχή της Εκκλησίας, του κάθε κληρικού, του κάθε μοναχού, ίσως τότε καταλάβουν ότι η Εκκλησία δεν τους έχει απορρίψει, αλλά τους θέλει κοντά της, όπως και όλες τις ηλικίες άλλωστε. Ο σύγχρονος χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς κρύβει μία μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, ότι κάτι παραπάνω και καλύτερο είναι. Δεν είναι τόσο ατόφιος, γνήσιος και αληθινά ταπεινός. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να απορρίψουμε και τους χριστιανούς που σήμερα είναι χαριτωμένοι από το Θεό και ήρωες. Μπορεί να αποτελούν μειοψηφία, όμως σίγουρα υπάρχουν και εντός και εκτός κόσμου. Ο σύγχρονος χριστιανός
θα βοηθήσει καλύτερα τους συνανθρώπους του με το βιωμένο παράδειγμα και όχι με παχιά και ανούσια λόγια. Ο κόσμος αλλάζει. Η καιρή είναι απαιτητική. Ο ρόλος των χριστιανών σήμερα στις άτακτες κοινωνίες μας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ας μην απογοητεύσουμε και εμείς λοιπόν τον κόσμο. Ας προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα λάθη μας και να αυξήσουμε τις αρετές μας. Και όλοι μαζί, νέοι και γέροντες και όλες οι ηλικίες, ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις πιο όμορφες συνθήκες για να ζούμε από αυτήν την ζωή για την άλλη ζωή. 7 Νοεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων, των 33 μαρτύρων των εν Μελιτινή, του Οσίου Λαζάρου, του Γαλισιώτου, των Αγίων Μαρτύρων Μελάσιπου, Κασίνη, Αντωνίου και των 40 Πέδων, των Αγίων Μαρτύρων Ματρονιανού, Αντωνίου, Αθηνόδωρου, Γρηγορίου, Αλεξάνδρου εκ Θεσσαλονίκης και των Οσίων Αμβροσίου, Κυρίλου του Θαυματουργού και Βίλι Μπρόρτ του Ολλανδού. Εμείς θα μελετήσουμε σήμερα τη ζωή των Αγίων 33 μαρτύρων της Μελιτινής. Θείο Πνεύματι συνενταγμένη δημοσόφθητε τροπεοφόρος αθλοφόρη του σωτήρος πανθαύμαστη ομοφροσύνη γαργνώμης ενουμένη μαρτυρικός των εχθρών ετροπόσαστε αλετήσαστε τριάδα την υπερουσίων δωρήσαστε ημίν το μέγα των Αγίων Μαρτύρων είναι Ιέρον, Νίκανδρος, Ισύχιος, Βαράχος, Μαξιμιανός, Καλίνικος, Ξαντικός, Αθανάσιος, Θεόδωρος, Δουκίτιος, Ευγένιος, Θεόφιλος, Ουαλέριος, Θεόδωτος, Καλίμαχος, Ιλάριος, Γιγάντιος, Λογκίνος, Θεμέλιος, Ευτύχιος, Διόδωτος, Καστρίκιος, Θεαγένης, Μάμας, Νίκων, Θεόδουλος, Βοστρίκιος, Ουίκτορ, Δωρόθεος, Κλαβδιανός, Επιφάνιος, Ανίκητος και άλλος ένας ιέρων. Ο πρώτος από αυτούς, ο ιέρων, ήταν από τα Τίανα της Καπαδοκίας. Ο πατέρας του εκοιμήθη γρήγορα και την ανατροφή του καθώς και των δύο αδελφών του Ματρονιανού και Αντωνίου ανέλαβε εξ ολοκλήρου η μητέρα του Στρατονίκη. Παρόλο που ο ιέρον πήρε αρκετή μόρφωση, ασχολήθηκε με το γεωργικό επάγγελμα. Οι ειδωλολάτρες τέτοιες ενασχολήσεις τις θεωρούσαν υποτιμητικές. Αλλά οι χριστιανοί ήξεραν ότι ο Χριστός δεν απαξίωσε τον ιδρώτα του ταπεινού εργάτου και ότι κάθε τίμια εργασία είναι αρετή και μόνο η αργία που φέρνει την αμαρτία αποτελεί για τον άνθρωπο στίγμα. Άλλωστε ο Θεόπνευστος Λόγος της Αγίας Γραφής περιγράφοντας τη ζωή των Αποστόλων και κατ' επέκταση όλων των χριστιανών λέει «Κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίης χερσί». Κοπιάζουμε δηλαδή εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Προσπαθούσαν λοιπόν οι Άγιοι μας να ζουν τη ζωή του Χριστού στην κοινωνία τους, να προσεύχονται, να νηστεύουν και να μετανιώνουν για οτιδήποτε άσχημο έπραταν στη ζωή τους. Όμως οι δυσκολίες ξεκίνησαν όταν άρχισε ο περίφημος διωγμός του Διοκλητιανού κατά των χριστιανών. Τότε πάρα πολλοί χριστιανοί οδηγήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια και στο μαρτυρικό θάνατο εξαιτίας εξαιτίας της πίστεώς τους
στον αναστημένο Χριστό, στο καύχημα της ζωής τους, στον πολύτιμο Μαργαρίτη του προσωπικού του καθενός αρτοφορείου. Ο έπαρχος Αγρικόλας, κατά την διαταγή του Διοκλητιανού, συνέλαβε τον Ιέρωνα με την κατηγορία ότι τις Κυριακές και τις άλλες γιορτές περιφερόταν και κήρυτε το Χριστό στους εργάτες, με αποτέλεσμα να αποσπάσει πολλούς από την ειδωλολατρεία. Βλέπετε, το κήρυγμα του Χριστού δυσανασχέτησε πάρα πολύ την τότε εξουσία, εξαιτίας του ότι μιλούσε για ελευθερία και για ισονομία, για ισότητα και για αγάπη. Αυτό ήταν αφορμή μαζί του να συλληφθούν και οι δύο αδελφοί του και 30 ακόμη εργάτες της διακονίας αυτής του Ευαγγελίου. Τους ανακρίνανε εξονυχιστικά. Τους ραπίσανε με το στόμα, προσβάλλοντας την πίστη τους. Τους φυλάκισε για να τους συνετίσει, μα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Αγρικόλας διέταξε πιο φρικτά βασανιστήρια. Τελικά όμως, βλέποντας ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα της ζωής τους και των αποφάσεών τους, τους αποκεφάλισε έξω από την πόλη Μελιτινή. Και κατά αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο η Εκκλησία μας, αγαπητοί ακροατές, απέκτησε 33 Αγίους ακόμη να πρεσβεύουν στο θρόνο του Θεού. Σε αυτό το σημείο, ένα διάλειμμα και σύντομα μαζί σας και πάλι. Hey.
Δεύτερο μέρος της καθημερινής μας εκπομπής «Συντροφιά με τους Αγίους» από το ράδιο «Ελπίδα» της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως. Στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Ακούσαμε για την αιτία του θανάτου των Αγίων 33 μαρτύρων, ότι δηλαδή κηρύτανε το Χριστό κατά την ημέρα της Κυριακής και αυτό το βασικό καθήκον τους, τους κόστισε την ζωή τους. Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, την αγάπη των μαρτύρων για την ημέρα του Κυρίου. Και αναρωτιέμαι, εμείς ως χριστιανοί είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το παρόν θέμα? Το τοποθετούμε στη θέση που πρέπει? Αγωνιζόμαστε ως Ορθόδοξοι για αυτή τη θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας? Ή κάνουμε με τον τρόπο μας το αντίθετο? Για την αξία της Κυριακής και του Εκκλησιασμού θα είναι το θέμα του σημερινού προβληματισμού μας. 7 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων 33 μαρτύρων της Μελετινής. Ποια είναι, αγαπητοί ακροατές, η αξία της Κυριακής? Γιατί αποκαλείται 8η ημέρα? Ο Χριστός αναστήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό χρόνο της Αναστάσεώς Του, αφού κανείς δεν τον είδε την ώρα εκείνη. Αλλά πιστοποιήθηκε όταν βαθιά χαράματα οι μυροφόρες γυναίκες πήγαν στο μνημείο για να λείψουν το σώμα του Χριστού με αρώματα. Έτσι η Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος, είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Εάν ο Χριστός το Σάββατο νίκησε το κράτος του θανάτου, την Κυριακή πιστοποιήθηκε σε όλους η Ανάστασή Του, ότι Αυτός είναι ο νικητής του θανάτου και του διαβόλου. Η μέρα της Κυριακής, στον λεγόμενο εβδομαδικό χρόνο, είναι η πρώτη ημέρα από την οποία αριθμείται η εβδομάδα, αλλά και η ογδόη, επειδή βρίσκεται μετά το τέλος της 7ης ημέρας, δηλαδή μετά το Σάββατο. Στην Παλαιά Διαθήκη θεωρείται σημαντική ημέρα, αφενός μεν γιατί είναι η πρώτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου, κατά την οποία έγινε το φως, αφετέρου δε γιατί και αυτή θεωρείται Αγία κατά την εντολή. 7 ημέρας προσάξατε ολοκαυτώματα το Κυρίο και η ημέρα η 8η κλητή Αγία έστε ημίν και προσάξατε ολοκαυτώματα το Κυρίο. Ο Μωυσής την πρώτη μέρα δεν την αποκαλεί πρώτη αλλά μία. Και ερμηνεύοντας ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι την Αγία Κυριακή κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός την ονομάζει μία ημέρα για να οδηγήσει την έννοιά μας προς την μέλουσα αιώνια ζωή. Τώρα η Κυριακή είναι ο τύπος του μέλλοντος αιώνος. Τότε όμως θα είναι αυτός ο ίδιος ο 8ος αιών. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο εβδομαδιαίος κύκλος συμβολίζει όλο το χρόνο της ζωής των ανθρώπων και η Κυριακή είναι τύπος του μέλλοντος 8ου αιώνος, τότε είναι η μία και μοναδική ημέρα. Ο Μέγας Βασίλειος αποκαλεί την Κυριακή απαρχήν των ημερών, ομήλικα του φωτός. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η Κυριακή ονομάζεται 8η ημέρα γιατί κατά την ημέρα αυτή έγινε η Ανάσταση του Χριστού, που είναι η 8η Ανάσταση στην ιστορία. Τρεις Αναστάσεις νεκρών έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Μία από τον προφήτη Ηλία και δύο από τον Ελισαίο. Και τέσσερις Αναστάσεις νεκρών έγιναν στην Καινή Διαθήκη από τον Χριστό. Της θυγατρός του Ιαΐρου, του Ιού της Χείρας της Ναΐν, του Λαζάρου και των νεκρών κατά τη Μεγάλη Παρασκευή. Οπότε η μεγαλύτερη, η 8η Ανάσταση είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ουσιαστικά όμως δεν είναι μόνο η 8η Ανάσταση, αλλά και η πρώτη σχετικά με την ελπιζομένη Ανάσταση όλων των κεκοιμημένων. Την Κυριακή, την πρώτη μέρα της δημιουργίας, έγινε το φως. Την Κυριακή, την πρώτη μέρα της αναδημιουργίας, φάνηκε το φως της Αναστάσεως, που είναι το ίδιο το φως της Μεταμορφώσεως και της Πεντηκοστής. Η Κυριακή ακόμη λέγεται Αγία και Κλητή ημέρα, γιατί όλα τα δεσποτικά μεγάλα γεγονότα έγιναν κατά αυτήν. Λέγεται από τους πατέρες ότι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η Ανάσταση, τα βασικά μεγάλα δεσποτικά γεγονότα έγιναν την ημέρα της Κυριακής, αλλά και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και βεβαίως η Ανάσταση των νεκρών πρόκειται αυτή την ημέρα να συμβεί, κατά τον Όσιο Πέτρο. Γι' αυτό και οι χριστιανοί δίνουν μεγάλη σημασία και βαρύτητα σε αυτήν και επιδιώκουν να την αγιάζουν, γιατί η ευνηδιαστική έλευση του Χριστού θα γίνει τότε. Για όλους αυτούς τους λόγους,
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πανηγυρίζει στην εορτή του Πάσχα λέγοντας: «Αύτη η κλητή και Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και η Κυρία, εορτών εορτή και πανήγυρης εστί πανηγύριον, ενή ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας». Είναι συγκινητικό να σκεφτεί κανείς ότι η Εκκλησία κάθε Κυριακή με τα θαυμάσια τροπάρια της εορτάζει την Ανάσταση του Χριστού. Έτσι, στο ετήσιο Πάσχα υπάρχει και το εβδομαδιαίο Πάσχα, το μικρό λεγόμενο Πάσχα, η φωτοφόρος ημέρα της Κυριακής. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το λόγο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου για το θέμα «Αν μπορούμε να δουλεύουμε τις Κυριακές». Ένα ερώτημα που ίσως μας ταλαιπωρεί πολλούς στην καθημερινότητά μας. Λέει ο γέροντας: «Καλύτερα είναι να δουλέψει κανείς περισσότερο την προπαραμονή όταν αυτό μπορεί να ρυθμιστεί και να μην δουλέψει μετά τον εσπερινό της παραμονής. Άλλο είναι να κάνει κανείς σε μία γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο. Κανονικά πριν από τον εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής σταματάει κάθε εργασία. Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια μόλις άκουγαν την καμπάνα του εσπερινού έκαναν το σταυρό τους και σταματούσαν τη δουλειά. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθονταν στη γειτονιά, σηκώνονταν, έκαναν το σταυρό τους, άφηναν το πλέξιμο και πήγαιναν σπίτι να ανάψουν την καντήλα. Και ο Θεός τους ευλογούσε. Είχαν την υγειά τους, χαίρονταν. Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύθηκαν από το Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από τη δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο καλύβι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει». Και του είπα: «Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θα αλλάξουν». Πράγματι, σταμάτησε και το παιδάκι του έγινε καλά. Πάντα λέω, συνεχίζει ο μακαριστός Παΐσιος να μας λέει, στους λαϊκούς να σταματήσουν να δουλεύουν τις Κυριακές και τις γιορτές για να μην τους βρουν στη ζωή τους συμφορές. Όλοι μπορούν να ρυθμίσουν τη δουλειά τους. Όλη η βάση είναι η πνευματική ευαισθησία. Αν υπάρχει ευαισθησία, βρίσκονται λύσεις για όλα. Και αν λίγο ζημιωθούν από μία λύση, θα πάρουν ευλογία διπλή. Πολλοί όμως δεν το καταλαβαίνουν. Ούτε στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Η Θεία Λειτουργία αγιάζει. Αν δεν πάει ο χριστιανός την Κυριακή στην Εκκλησία, πώς θα αγιαστεί? Δυστυχώς όμως πάνε σιγά σιγά οι άνθρωποι να μην αφήσουν ούτε γιορτές ούτε τίποτα. Βλέπεις ακόμη και τα ονόματα τα αλλάζουν για να μην θυμούνται τους Αγίους. Η ιερότητα της Κυριακής υπάρχει και πρέπει να υπάρχει. Και συνεχίζει ο γέροντας Παΐσιος: «Κυριακή πρωί, ώρα Θείας Λειτουργίας. Όμως στην νεοελληνική μας κοινωνία των προχωρημένων αντιλήψεων η ζωή διοργανώνεται, αγνοώντας χαρακτηριστικά τι σημαίνει κάλεσμα της καμπάνας και σύναξη στη Θεία Λειτουργία. Φροντιστήρια κανονίζουν μαθήματα. Εκδρομής και ταξιδιώτες κανονίζουν ταξίδια Κυριακή πρωί-πρωί. Εργαζόμενοι ρυθμίζουν τις δουλειές τους ή τον ύπνο τους την ίδια ώρα. Πού στους ναούς γίνεται η Θεία Λειτουργία? Αυτοί την απορρίπτουν. Πόσο θλιβερή άγνοια έχουν, τι χάνουν, τι στερούνται προτιμώντας κάτι άλλο, ούτε καν το σκέπτονται. Αν το καταλάβαιναν σε τι προσφορά πλούτου χάριτος στρέφουν την πλάτη τους, αν ήξεραν τι δικαιώματα δίνουν στον πονηρό και πόσο πιο ευάλωτοι γίνονται στις παγίδες του, αν είχαν επίγνωση πόσο τραγικό λάθος αξιολογήσεως κάνουν αδικώντας έτσι τον εαυτό τους». Κάποτε ένας ψαράς πήγε σε έναν ευλαβέστατο και άγιο μοναχό μέσα στο Άγιον Όρος, Κυριακή βράδυ, φρέσκα ψάρια για την εορτή που θα είχε την άλλη μέρα τη Δευτέρα. Ο γέροντας παραξενεύτηκε και τον ρώτησε: «Πότε τα έπιασες?» Εκείνος απάντησε: «Σήμερα το πρωί, γέροντα, είναι φρέσκα φρέσκα». Τότε ο Άγιος εκείνος του λέει: «Παιδί μου, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Γιατί τα έπιασες την Κυριακή?» Ψαράς δεν μπορούσε να καταλάβει. Τότε του λέει ο γέροντας: «Θέλεις να βεβαιωθείς γι' αυτό? Δώσε ένα ψάρι στο γάτο και θα δεις, δεν θα το φάει». Και πράγματι, ο γάτος δεν το έφαγε. Βέβαια αυτό δεν ήταν φυσικό, γιατί οι γάτες τρελαίνονται για ψάρια και δεν γνωρίζουν σαν ζώα καταστάσεις χάρη τους. Ο γάτος όμως δεν το έφαγε κατά ειδική υπερφυσική ενέργεια του Θεού, όχι για την ψυχή του, αλλά για την ψυχή του ψαρά,
που από άγνοια δεν σεβόταν την αργία της Κυριακής. Αυτό συγκλώνησε τον ψαρά και στο εξής σεβόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Με αυτά τα παραδείγματα, αγαπητοί ακροατές, για την αξία της ημέρας της Κυριακής, σε αυτό το σημείο ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Το τρίτο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα θα ακούσουμε τον ποιμαντικό λόγο για το θέμα της Κυριακής και του Εκκλησιασμού του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβιών και Κοζάνης κυρού Διονυσίου. Πιστεύω και εύχομαι να ωφεληθούμε και να βοηθηθούμε πνευματικά. Να τι μας αναφέρει ο μακαριστός επίσκοπος Κοζάνης κυρός Διονύσιος. Ο Ιησούς Χριστός και οι Απόστολοι, καθώς ήταν συνήθεια, προσεύχονταν και δίδασκαν κάθε Σάββατο στις συναγωγές των Ιουδαίων. Ύστερα από τους πειρασμούς, λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, πήγε ο Ιησούς Χριστός στη Ναζαρέ, την πόλη που ανατράφηκε, και κατά το Ιωθώς αυτό, δηλαδή καθώς το συνήθιζε, ένα Σάββατο μπήκε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Αλλά και στο σημερινό ανάγνωσμα βλέπουμε ότι ειν διδάσκων εν μία των συναγωγών εν τη Σάβαση. Ένα Σάββατο ήταν σε μια συναγωγή και δίδασκε. Εκεί θεράπευσε τη συγκύπτουσα και έλεγξε την υποκρισία του αρχισυνάγωγου. Από ό,τι έγινε εκείνη τη ημέρα στη συναγωγή, καθώς μας το διηγείται το σημερινό Ευαγγέλιο, αναφέρει για τη συγκεκριμένη Ευαγγελική περικοπή ο κυρός Διονύσιος επίσκοπος Κοζάνης, παίρνουμε αφορμή να μιλήσουμε για τον εκκλησιασμό των χριστιανών και για την ημέρα της Κυριακής. Η κατάσταση της συγκύπτουσας εκείνης γυναίκας ήταν αλήθεια δεινή. Η παραμορφωτική αρρώστια της την κρατούσε κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να σταθεί ορθή. Ειν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. 18 χρόνια ήταν δεμένη σε αυτή την κατάσταση από τον πονηρό, γιατί η αρρώστια της δεν ήταν μια συνηθισμένη αρρώστια, αλλά ήταν αποτέλεσμα σατανικής ενέργειας. «Ειν έδυσεν ο σατανάς, ιδού 10 και 8 έτη», λέει ο Χριστός.
Αλλά σε τούτο ακριβώς πρέπει να προσέξουμε ότι και στην κατάσταση που ήταν η γυναίκα εκείνη βρέθηκε στη συναγωγή. Αισθανότανε την ανάγκη και έβρισκε τον τρόπο κάθε Σάββατο να πηγαίνει στη συναγωγή, να προσεύχεται και να ακούει τις γραφές. Στην κατάσταση που ήταν θα μπορούσε να δικαιολογεί τον εαυτό της πως ήταν αδύνατο να εκπληρώσει το χρέος του εκκλησιασμού, όπως τα λέγαμε σήμερα. Αυτό που κάνουν πολλοί από τους χριστιανούς και εξαιτίας κάποιων λόγων και κάποιων προλήψεων δεν εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Τέτοιοι λόγοι και τέτοιες προλήψεις είναι η κοινωνική θέση, η εργασία, κάποια μικρή ασθένεια ή και το οικογενειακό πένθος. Αυτή είναι μια κακή πρόληψη όταν πενθούν οι χριστιανοί να μην εκκλησιάζονται και μάλιστα οι γυναίκες. Σαν και ο εκκλησιασμός να είναι διασκέδαση και πανηγύρι και να μην έχουν εκεί θέση οι άνθρωποι που πενθούν. Η πρόληψη αυτή μόνο που οφείλεται ως άγνοια μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εκκλησιασμός και θεία λειτουργία που γίνεται κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν ξέρουμε τι παίρνουμε από την Εκκλησία όταν συμμετέχουμε στην κοινή λατρεία και προσευχή της Εκκλησίας. Γι' αυτό όχι μόνο θεωρούμε πως συγχωρείται να παραλείψουμε το χρέος μας, μα και για μεγάλη αμαρτία το έχουμε αν πάμε στην Εκκλησία και στη θεία λειτουργία όταν έχουμε πένθος. Μερικοί πάλι κάνουν το εξής. Όταν έχουν πένθος, πηγαίνουν πρωί, παύλα νύχτα στην Εκκλησία, ανάβουν το κερί τους, προσκυνούν και φεύγουν γρήγορα. Σαν και να είναι αμαρτία όποιος έχει πένθος να μείνει στη θεία λειτουργία, ενώ ακριβώς τότε πολύ περισσότερο αισθανόμαστε την ανάγκη μας να προσευχηθούμε μαζί με τους χριστιανούς και στο τέλος να κοινωνήσουμε από το κοινό ποτήριο. Μα είπαμε πως αυτό είναι μια πρόληψη και συμβαίνει από άγνοια. Είναι όμως και πολλοί άλλοι από τους χριστιανούς μας που από αδιαφορία και κακή συνήθεια δεν εκκλησιάζονται. Δεν διδάχτηκαν ίσως από την παιδική τους ηλικία και δεν έμαθαν να πηγαίνουν την Κυριακή στην Εκκλησία. Και συνεχίζει ο μακαριστός Μητροπολίτης Σερβιών και Κοζάνης κ. Διονύσιος να μας λέει. Χτυπάει η καμπάνα και κοιμούνται. Μερικοί μάλιστα οργίζονται και διαμαρτύρονται γιατί τους ξυπνάει η καμπάνα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί εργάζονται σκληρά, πολύ σκληρά όλη την εβδομάδα και το βρίσκουν πως είναι φυσικό δικαίωμά τους την Κυριακή να κοιμηθούν και να ξεκουραστούν. Αλλά γι' αυτό είναι η αργία της Κυριακής και μάλιστα να ξεκουράζονται όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά, όσοι την Κυριακή δεν εργάζονται. Άλλοι πάλι όταν την Κυριακή λειτουργεί η Εκκλησία κάθονται στο καφενείο και χαρτοπέζουν. Όταν γίνεται το κήρυγμα του Θείου Λόγου, εκείνοι συζητούν τις πολιτικές τους διαφορές. Όταν ο ιερέας καλεί τους πιστούς στο μεταφόβου Θεού, εκείνοι πίνουν ξοδεύοντας τις οικονομίες τους και καταστρέφοντας την υγεία τους. Πολύ θλίβεται κανείς να βλέπει την Κυριακή στα χωριά μας την Εκκλησία αδιανή και το καφενείο γεμάτο. Στην Εκκλησία να είναι μόνο 10 άνθρωποι και στο δρόμο όλο το χωριό. Αυτός που γράφει αυτό το κήρυγμα και αναφέρεται για τον ίδιο του τον εαυτό ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Διονύσιος γνωρίζει πολύ καλά την φτώχεια και τον κόπο πολλών ανθρώπων σήμερα, αλλά και ξέρει ότι να συναντηθούν στο όποιο κέντρο διασκεδάσεως οι άνθρωποι το θαρούν αναψυχή και κοινωνική ανάγκη. Αλλά αυτό θέλουμε να πούμε, πως η αληθινή αναψυχή και πραγματικό ξεκούρασμα είναι για τους χριστιανούς η Εκκλησία. Το να αναπαυόμαστε σωματικά, αγαπητοί ακροατές, αναφέρει ο μακαριστός Μητροπολίτης Σερβιών και Κοζάνης κ. Διονύσιος, είναι εντολή του Θεού, η Κυριακή. Καθώς άλλοτε, το έχουμε πει και άλλες φορές. Το να προσευχόμαστε είναι ψυχική μας ανάγκη και μιλήσαμε και γι' αυτό. Σήμερα θέλουμε να πούμε πως έχουμε πολύ ψυχική ωφέλεια οι χριστιανοί να προσευχόμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει τα εξής για τις ιερές εκκλησίες τις οποίες κάθε Κυριακή και εορτή συνάζονται οι πιστοί για να προσευχηθούν. Στις ιερές συνάξεις της Εκκλησίας και στη Θεία Λειτουργία όταν συμπροσευχόμαστε και συμψάλουμε, οι πιστοί βρίσκουμε πραγματική ψυχαγωγία. Αισθανόμαστε χαρά και γαλήνη μέσα μας, καθώς ακριβώς οι θαλασσοπόροι όταν φτάνουν από το πέλαγο στο λιμάνι. Πράγματι,
Μέσα στο πέλαγος της ζωής, οι εκκλησίες είναι ψυχικά λιμάνια. Όσοι έμαθαν να εκκλησιάζονται, το ξέρουν αυτό καλά από προσωπική τους πείρα. Να τα λόγια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Καθάπερ λιμένας εμπελάγει ούτω τας εκκλησίας εν τες πόλησιν έπηξεν ο Θεός. Είναι από τις άλλες των βιωτικών θορύβων εντάφθα καταφεύγοντες γαλήνης μεγής της απολάβομε. Δεν είναι εύκολο να περιγράψουμε τι γίνεται μέσα στην ψυχή του πιστού ανθρώπου όταν βρίσκεται μέσα στην εκκλησία την ώρα της κοινής θείας λατρείας. Πώς αισθάνεται τον εαυτό του αδελφωμένο με τους άλλους χριστιανούς. Πώς παρακινείται στην προσευχή όταν βλέπει και τους άλλους να προσεύχονται. Πώς τον εμπνέει το περιβάλλον του ναού με την ιερή διακόσμηση. Πώς τον διδάσκουν οι ύμνοι με την αρχαιοπρεπή μουσική και τα γεωγραφικά αναγνώσματα. Πώς βλέπει τον εαυτό του ενωμένο με τους προγόνους του όταν ακούει τον ιερέα να δέεται υπέρ των αναπαυσαμένων πατέρων ημών. Πώς με τη Θεία Κοινωνία παίρνει το Θεό μέσα του και με το αντίδωρο την ευλογία του Κυρίου και το έλεος και γυρίζει και μπαίνει στο σπίτι του καινούριος άνθρωπος, αναγεννημένος. Τίποτα στον κόσμο δεν είναι τόσο μεγάλο και τόσο πλατή χρονικά και τοπικά όσο η Εκκλησία και τίποτα δεν είναι τόσο άγιο και τόσο ιερό στη ζωή του ανθρώπου η Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Μπορεί κανένας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να προσευχηθεί και μόνο στο σπίτι και όπου και αν βρεθεί. Μα δεν είναι το ίδιο όμως όταν προσεύχεται στην Εκκλησία την Κυριακή, γιατί πρέπει να πιστεύουμε πως ο Θεός καλύτερα μας ακούει όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία παρά όταν ο καθένας απομονώνεται και προσεύχεται μόνος για τον εαυτό του. Στον καιρό μας παρατηρείται, παιδιά μου, μία προθυμία να πηγαίνουν οι χριστιανοί στην Εκκλησία. Άλλοι τόποι και άλλες ευκαιρίες τραβούν κάθε Κυριακή τους ανθρώπους. Η εκδρομή, το γήπεδο και εκτός από εκείνους που είναι υποχρεωμένοι αν εργαστούν και την Κυριακή, είναι και εκείνοι που όταν λειτουργεί η Εκκλησία προτιμούν να κοιμηθούν. Μα για τους ανθρώπους του Θεού, άλλος τόπος και άλλη περίσταση δεν είναι από το ναό με τη Θεία Λειτουργία. Ακούμε και μιλάνε για πνευματικά κέντρα. Μα πραγματικά πνευματικό κέντρο είναι ο ναός, ο οίκος του Θεού, η Εκκλησία, ο πνευματικός προμαχώνας και ο πύργος σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Εκεί συνάζονται οι πιστοί και συγκροτούν την Εκκλησία, τελούν τη Θεία Λειτουργία και μεταλαβαίνουν από το Άγιο Ποτήριο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τέλος πάντων, η συγκύπτουσα θεραπεύθηκε ένα Σάββατο όταν ο Χριστός ειν διδάσκων εν μίαν των συναγωγών. Εμείς ας εκκλησιαστούμε την Κυριακή και ας πάρουμε τη θεραπεία της ψυχής και του σώματός μας, καταλήγει ο μακαριστός Μητροπολίτης Σερβιών και Κοζάνης, κυρός Διονύσιος. Με αυτές τις ποιμαντικές ανησυχίες και σκέψεις, αγαπητοί ακροατές, ένα διάλειμμα και σε λίγο μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα.
Μαζί σας και πάλι, συντροφιά με τους Αγίους, από το ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, στο μικρόφωνο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Η συντροφιά με τους Αγίους, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, θα μελετήσουμε ένα άρθρο του Επισκόπου μας, κυρίου Ανθίμου, για το θέμα μας για σήμερα, δηλαδή η σημασία της αργίας της Κυριακής. Ας το ακούσουμε με προσοχή και σοβαρότητα. Με το θέμα της αργίας της Κυριακής ασχολείται σε πρόσφατο άρθρο του υπό τον τίτλο «Η αργία της Κυριακής, συμβολή στο εργασιακό ζήτημα των ημερών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας». Στους αρχαίους η κατάπαυση από την εργασία χάριν ανάπαυσης γενικά ήταν άγνωστη. Στους Βαβυλωνίους αναφέρονται κάποιες αργίες, όμως όχι τακτικές. Ο Μωσαϊκός νόμος πάλι καθορίζει με την τέταρτη εντολή την αργία του Σαββάτου ως ημέρα ευγνωμοσύνης προς το Θεό που ελευθέρωσε τον Ισραήλ από την δουλεία της Αιγύπτου. 6 ημέρες θα εργάζεστε και θα πραγματοποιείς τις εργασίες σου και την 7η ημέρα όμως του Σαββάτου θα την αφιερώνεις στον Κύριο και Θεό σου. Άλλες Ιουδαϊκές εορταστικές αργίες κινητές μέσα στο χρόνο αποβλέπουν κυρίως στη σύσφιξη κοινωνικών θεσμών και στην ανάπτυξη εθνικής συνειδήσεως. Στους Ρωμαίους υπήρχαν ημέρες αργίας και σχετικοί νόμοι. Οι νόμοι αυτοί όριζαν ποιες εργασίες επιτρέπονταν και ποιες όχι στις γιορτές. Στην ουσία, γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου δεν υπήρχαν. Ήταν εορτές ποτού, φαγητού και οργίων. Στους Έλληνες, γιορτές τύπου Ιουδαϊκού Σαββάτου ή όποιου άλλου δεν συναντάμε πουθενά. Ο Αριστοτέλης εξάλλου θεωρούσε την εργασία ασυμβίβαστη με την αρετή. Η εργασία ήταν χαρακτηριστικό του δούλου, ενώ η αρετή του ελευθέρου ανθρώπου. Πίστευε ότι η αρετή δεν ευδοκιμεί, όπου ευδοκιμεί η βάναυση εργασία. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί την εργασία μεγάλο και ισχυρό παράγοντα για την καλλιέργεια των αρετών. Παράλληλα όμως οι χριστιανοί ενθυμούμενοι ότι ο Χριστός αναστήθηκε τη μία των Σαββάτων, δηλαδή την επόμενη ημέρα, και θέλοντας να την τιμήσουν, δεν την ονόμασαν ημέρα αργίας, αλλά ημέρα αγιασμού, κατά την οποία συγκεντρώνονταν για να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Μέγας και εις Απόστολος Κωνσταντίνος, με αυτοκρατορικό διάταγμα της 3ης Μαρτίου του 321 προς τη Ρώμη, επιβάλλει την πρώτη ημέρα της εβδομάδος ως ημέρα αργίας. Το διάταγμα εντέλεται όπως όλοι οι δικαστές, ο λαός της πόλεως και η λοιπή εργασία οφείλουν να καταπάβουν κατά την αξιοσέβαστον ημέρα του Ηλίου. Οι ειδωλολάτρες ονομάζουν την ημέρα Sunday, Sun ίσον ήλιος, και οι χριστιανοί Κυριακή, επειδή ο Κύριος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στη συνέχεια, σειρά από νεαρές και διατάξεις των αυτοκρατόρων Θεοδοσίου του Πρώτου, Θεοδοσίου του Δευτέρου, Ιουστινιανού και Λέοντος του Τρίτου, όρισαν όπως δικαστέ μεν και δήμοι των πόλεων και οι εκτεχνών διούντες αργήτωσαν εν Κυριακή. Μόνοι δε γεωργοί εργαζέστωσαν και η αιτία της λύσεως της τιμής της ημέρας άλογος. Δοκί γάρ σωτηρίας των καρπών, εστί δε αληθώς ουδέν. Ουγάρ το σπουδαίον της γεωργίας, αλλά του καρποδότου ο έλεος την ευνίαν παρέχεται των καρπών. Η έκτη Οικουμενική Σύνοδος στην Ανατολή και ο Κάρλο Μάγνος στη Δύση καθιέρωσαν τελικώς ως πλήρη αργία την Κυριακή με σκοπό την μετοχή των χριστιανών στη λατρευτική σύναξη στους ναούς και στην οικογενειακή ανάπαυση και γαλήνη. Η Γαλλική Επανάσταση, θέλοντας να εξαλείψει κάθε χριστιανική επιρροή στην Ευρώπη, όρισε ως ημέρα αναπαύσεως κάθε 10η ημέρα. Η Ρωσική Επανάσταση κάθε 6η με εναλλαγές, όμως τελικά δεν τα κατάφεραν. Σήμερα ακόμη και οι μουσουλμανικές χώρες περιόρισαν την αργία της Παρασκευής στο απόγευμα της ίδιας ημέρας με την προσέλευση στα τζαμιά και αργούν επισήμως τις Κυριακές. Στις 20 Ιουνίου του 2011 εκπρόσωποι 65 πανευρωπαϊκών οργανώσεων πολιτών, συνδικάτων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των άλλων χριστιανικών ομολογιών που όλοι μαζί αποτελούν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Αργία της Κυριακής συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Στο τέλος της συναντήσεως υπέγραψαν ανακοίνωση με την οποία δεσμεύτηκαν να αγωνιστούν για τη διατήρηση ως υποχρεωτική της αργίας της Κυριακής και για ένα ανθρώπινο ωράριο εργασίας. Τα μέλη της Συμμαχίας στην ίδια ανακοίνωση ζητούν η ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως επίσης και αυτές των κρατών μελών να σέβονται τους εργαζόμενους πολίτες και την ιδιωτική τους ζωή που περιλαμβάνει και τον ελεύθερο χρόνο που πρέπει να έχουν και να μοιράζονται με τα άλλα μέρη της οικογένειάς τους. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια συμμαχία εκκλησίας και συνδικάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τη συνάντηση, οι επιστήμονες ομιλητές τόνισαν ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα κοινωνικό μοντέλο που να μην στηρίζεται μόνο στην παραγωγή και στην κατανάλωση, αλλά επίσης στον ελεύθερο χρόνο και τις προσωπικές επιλογές του κάθε πολίτη παύλα εργαζομένου. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Γερμανός καθηγητής ψυχολογίας κ. Φρίντιχελμ Ναχνράινα, ο οποίος επισήμανε ότι γεγονός ότι το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο με πρόσφατη απόφασή του κατάργησε το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή στη χώρα του. Επίσης, ο κοινωνικός ερευνητής Dr. Ζιλ Έλμπρεϊ παρουσίασε το αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας που έδειξε ότι τα άτομα που εργάζονται την Κυριακή επηρεάζονται αρνητικά τόσο στον τομέα της υγείας τους όσο και σε αυτόν της ασφάλειας στην εργασία τους. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι το οικονομικό αποτέλεσμα από την κυριακάτικη εργασία είναι πενιχρό έως και αρνητικό, εκτός από αλυσίδες πολυκατεστημάτων που απευθύνονται κυρίως στους τουρίστες. Αυτός είναι και ο λόγος που παρά τον νόμο στη Γαλλία και τα κίνητρα στην Αγγλία και στη ΣΥΠΑ, λίγα είναι τα καταστήματα που εργάζονται τις Κυριακές. Στον κατάλογο των υποστηρικτών της αργίας της Κυριακής είναι η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, της οποίας από την Ελλάδα είναι μέλη η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ. Συμμετέχουν ακόμη συνδικάτα από όλες τις χώρες. Στον κατάλογο των μελών της Συμμαχίας περιλαμβάνονται το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, στο οποίο συμμετέχουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Εκκλησία της Ελλάδος, της Κύπρου και άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επίσης, η Μεγάλη Γαλλική Εργατική Συνομοσπονδία Χριστιανικών Εργατών και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Γερμανίας, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Εστονίας, του Λοξεμβούργου, της Σλοβακίας, από την Πολωνία, η Αλληλεγγύη και άλλες οργανώσεις πολιτών. Να αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο Bayswater, περιοχή της Αγγλικής πρωτεύουσας, το Σάββατο το βράδυ τα καζίνα κλείνουν στις 11. Προσπάθησαν οι επιχειρηματίες να ανατρέψουν αυτή την απαρχαιωμένη απόφαση χωρίς αποτέλεσμα. Γιατί? Επειδή είχαν σχέση με τον εκκλησιασμό των κατοίκων. Τα παλιά χρόνια, όταν η περιοχή που σήμερα έχει εκατομμύρια κατοίκους ήταν μια αραιοκατοικημένη συνοικία, οι χριστιανοί τα Σαββατόβραδα το έριχναν στο χαρτί και στο τζόγο και το πρωί της Κυριακής οι άνδρες δεν πήγαιναν εκκλησία. Ο Αγγλικανός επίσκοπος προσέφυγε στις αρχές και πέτυχε το όριο της λειτουργίας των καζίνων στην περιοχή του. Και το μέτρο αυτό τελείως έξω από τα πράγματα σήμερα ισχύει. Μπορεί να έχουν βρει άλλους τρόπους να παρακάμψουν την απαγόρευση, να έχουν δώσει άλλα ονόματα στα κέντρα της χαρτοπεξίας, αλλά η απαγόρευση είναι θεσμοθετημένη και στηρίζεται στην προσφυγή του επισκόπου που έγινε πριν 200 περίπου χρόνια. Ακόμη στη Μεγάλη Βρετανία δεν πραγματοποιούνται την Κυριακή εθνικές ή δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις. Κλείνω με την παλαιά ρίση. Δύο τρόπους ξέρω να γίνει κάποιος στη ζωή του φτωχός και δυστυχισμένος. Ο ένας είναι να κλέβει και ο άλλος να δουλεύει την Κυριακή. Καταλήγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος. Αγαπητοί ακροατές, ας αναλογιστούμε όλοι μας την ανάγκη να υπάρχει αυτή η ευλογημένη μέρα στη ζωή μας. Ας μην ποδοπατούμε ό,τι ακριβό έχουμε στη ζωή μας. Αυτό μας έδειξαν και σήμερα, 7 Νοεμβρίου, οι 33 Άγιοι Μάρτυρες της Μελιτινής. Ας το σεβαστούμε και θα ευλογηθούμε με αναρρύθμιτες ευλογίες και πνευματικές και υλικές δωρεές από το Θεό. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο, μία ακόμη εκπομπή συντροφιά με τους Αγίους έφτασε στο ραδιοφωνικό τέλος της. Να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, συντροφιά με τους Αγίους μας. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Ο Θεός της ευλογίας και της δημιουργίας ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
Συντροφιά με τους Αγίους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ευάγγελος Καλινάκης. Τα μηνύματα της ζωής των Αγίων στη σύγχρονη κοινωνία.